Ναι, καλό παιδί. Δικό μας άνθρωπος. Το ξέρω. Είναι ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ. Ναι. Σε νοιάζει πώς είναι εμφανισιακά η πρόεδρος. Δεν με νοιάζει η πρόεδρος. Τι θα πάει με τα μούτρα. Τι. Εμένα μπορεί να κάνεις πρόεδρο με αυτά τα μούτρα. Δεν γίνεται. Ναι. Θεός, ένας Θεός. Ένας Θεός. Θα πρέπει να μιλάς λίγο. Θα με κάνεις εμένα πρόεδρο. Πώς. Πώς. Σαν να κάνεις τον Τζάκονα πρόεδρο τουρισμού να πούμε. Πώς το λένε. Τους συγχωρεμένα. Αυτά από μένα. Ο Άρης φεύγει αύριο στο Πράβιτς, ο ΠΑΟΚ... Τι θα κάνει αύριο Άρης στο Πράβιτς? Πάει για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Με τι θα πάει, με το Πούλμαν? Ναι, με το Πούλμαν. Με το Πούλμαν θα πάει. Λεφτά, Βουλγαρία, καλή φίλε, με τι θα πάει. Στο Πράβιτς δεν θα πάει, αεροπορικός. Στη Βουλγαρία θα πάει να κάνει ο Άρης προετοιμασία. Εκεί κατάλληλος ο Άρης, θα κάνει στη Βουλγαρία προετοιμασία. Πέρσι έκανε. Πάντα εκεί κάνει. Ναι. Δεν χρόνια. Είναι αυτή η κατάδια. Η κατάδια. Κάτι διαβάζω τα ρεπορτάζ, μα μου η τα λεφτά. Ναι. Είναι να βρει λύση στο οικονομικό. Ε, πώς θα βρει λύση στο οικονομικό. Οι πληροφορίες λένε ότι δόθηκαν εγγυήσεις από τη μεριά του κ. Λάσκα ότι σε 3 εβδομάδες θα είναι σε καλύτερη μοίρα να αντιμετωπίσει τα οικονομικά. Κοντός ο Λάσκα Λουία. Εμένα με ενοχλεί το άλλο. Ποιος ενοχλεί? Δεν βλέπω τη γυναίκα του να καμιά φορά να έρθει. Αυτό είναι δικό της θέμα. Αν θέλει να έρθει, δεν θέλει να έρθει. Ε, πώς, αφού αυτή έχει τα λεφτά, λέει. Και άμα η γυναίκα τα λεφτά, ξέρεις, είναι όλα τα δύσκολα. Για κάτι που δεν ξέρω, δεν μπορώ να. Μην πάρεις γυναίκα που έχει πιο πολλά λεφτά από εσένα, κάνεις. Μπα, δεν έχω πρόβλημα. Ε, θα έχεις πρόβλημα μετά. Ναι. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Αν πάρεις γυναίκα με πιο πολλά λεφτά από εσένα και πάλι χώρα, θα σου πάρει το παιδί και θα φύγει και ψάξει να τη βρει. Θα φροντίσω να. Όχι, να φροντίσω. Τον εαυτό μου και το παιδί που θα έχω. Όσο γλυκοτσού του να σκενάζει, τα χρήματα, ναι, τα χρήματα. Okay. Τα χρήματα. Δεν μπορούν να έχουμε όλα. Έχει εσύ δει καμιά πλούσια να κρατάει κανένα φτωχό σε κανένα γάμο? Όχι, εντάξει. Πε μου μία που κράτησε. Και τι σημασία έχει? Και πώς δεν έχει σημασία? Τα χρήματα είναι η αξιοπρέπεια του άντρα. Ε, φυσικά. Κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και σε όποιον έρθει. Όσο γλυκοτσούτσου να σκεφτεί, θα παίζει το πουλί κάποια στιγμή. Έτσι είναι. Δεν είναι πάντοτε τα άκρα. Καλά, καλά. Υπάρχουν και γυναίκες που μπορεί να κάνει. Να πέσει μάζι με το δικό στα λεφτά. Μέχρι που. Ωραία, πέρασε στο μαγαζί το Σάββατο πάντω. Είδα και τούζε την ταινία. Μη. Ταινία, ρε φίλε. Τρία παντρεμένα ζευγάρια και 20 χρόνια στην πλάτη ο καθένα. Οι γυναίκε κοιτάζαν τη θάλασσα και εμεί κανένα κόλο κοιτούσαμε. Τι να κάνεις δηλαδή, οι γυναίκες φουκαριάρες τι να κοιτάξουν, εμάς θα κοιτάξουν. Αμά δώσε λίγο θετική. Ε, τι θετική, θετική 20 χρόνια στο κεφάλι σου. Άνθρωπε μου, εντάξει, τι να κάνουμε. Πάει ένα ζευγάρι 20 χρόνια παντρεμένοι, σε ένα μπαρ, ναι, που είναι κρύο το μπαρ. Ναι. Στο Λεζαζού δεν πήγαμε, στο μια κρυάδα σχέτη ήταν. Ναι. Λοιπόν, κρυάδα, μια θάλασσα. Εσύ πήγες στο Λεζαζό. Έτσι με πήγανε, τι εγώ πήγα. Τρομάρα σου για Λεζαζού, είσαι πάντα με εμάς, στην Καλαμαριά για κρύμι για Λεζαζού. Και να το κοιτούσα, δεν απίστευα ότι ήταν στο συγκεκριμένο μαζί. Κάτι γκέι που ήταν εκεί μπροστά από σένα, 2-3 γκέι, ένας με μια ριγέ αυτή. Κάτι γρίας με κάτι πατσικωμένα αυτά, κάτι μάτια, κάτι... Μέλι στάζεις, μέλι. Κρυάδα, μια κρυάδα, ούτε να χορέψει κανένας τίποτα, κρυάδα. Εντάξει, πάμε. Δεν είναι χορευτή. Άσε με καημένε τώρα να πούμε. Τι να χορεύει, ρε Κώστα, συναρχόντισε στο γάμο. Εκείνο ο, πώ το λένε, που έβαζε τη μουσική χειρότερο από το κόκκινο, ήταν άλλα τι άλλον έβαζε. Ωραίο το ποτό ήταν, ωραία τι μεζέδε ήταν, ωραία η θέα ήταν. Εντάξει, καλό ήταν. Μια χαρά ήταν. Σε έβλεπα εσένα εκεί σφιγμένο εκεί πέρα με την κοπέλα, σε πήρα τηλέφωνο, δεν το σήκωσε. Σε χαιρέτησα, δεν με έβλεπε. Είχα το κινητό. Ήρθα και σε χαιρέτησα όλου και σου μίλησα. Οπότε πέφτει στο κενό η αιτία σου. Λοιπόν, αυτά από μένα. Σας αφήνω να κάνετε εκπομπή σας και να αναλύσει ο κύριος από εκεί το χθεσινό παντατράκ. Κοίτα, ένα ωραίο μήνυμα, ευγενικότατα.